είναι επιτετραμένη η ίντερκομούνιο, όπως λέγεται, η διακοινωνία, δηλαδή η αμοιβαία συμμετοχή στα μυστήρια μεταξύ Ορθοδόξων και Αιρετικών. Γνωρίζουμε ότι πολλοί άνθρωποι, ιδιαιτέρως στον αιώνα μας, λόγω αυτής της κινήσεως του οικουμενισμού, η οποία είναι μία προσπάθεια εξωτερικής, έξωθεν και άνωθεν επιβολής μιας ενότητος μεταξύ των Ορθοδόξων χριστιανών, των μελών της Εκκλησίας και των αιρετικών χριστιανών, οι οποίοι έχουν αποσχιστεί από την Εκκλησία, με έναν τρόπο εξωτερικό και μηχανικό. Ότι δηλαδή, έτσι επειδή άνωθεν αποφασίζεται και λέγεται, γίνεται μια, επιτυγχάνεται η ενότηση και οδηγείται προς, οδηγούμεθα προς μια ένωση και ενεύθεν πολύ θερμόαιμοι, οι οποίοι επιπολέως αλλά και ασεβώς πραγματικά προχωρούν περισσότερο και λέγουν ότι γιατί να μην κοινωνούμε και από το κοινό ποτήριο και το καθεξής. Αυτά τα πράγματα είναι ασεβή και τούτο αυτό βλάσφημα, όπως θα αποδειχθεί κατωτέρω από την αναφορά μας στα κείμενα των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας. Αλλά πέραν αυτού, το οποίο λέγεται και γράφεται από πολλούς οι οποίοι υποδίονται τους ηδήμονες περί τα θέματα αυτά, οι οποίοι θεωρούνται προοδευτικοί, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως ανοιχτά μυαλά, οι οποίοι θέλουν να υποδίονται τους μπροστάριδες, όπως λένε, και να ανοίγουν καινούριους δρόμους που είναι ρηξικέλευθοι και κλπ. Πέραν αυτού λοιπόν, παρασιάζεται και το άλλο φαινόμενο, το οποίο ζούμε εμείς οι πνευματικοί και ακούμε πολλές φορές την εξομολόγηση από ανθρώπους, επειδή, όπως γνωρίζετε, στην εποχή μας ο κόσμος έχει γίνει μια γειτονιά, οι άνθρωποι ταξιδεύουν πολύ και μάλιστα ημέρες εορτών κλπ. Και πηγαίνουν σε τόπους όπου δεν υπάρχουν Ορθόδοξες Εκκλησίες και Ιερείς, και εκεί για το καλό είναι αυτά που λέγαμε, επειδή πιστεύουν ότι, ξέρω εγώ, είναι Μεγάλη Πέμπτη ή είναι Μεγάλο Σάββατο ή είναι κάποια άλλη μεγάλη γιορτή και είχαν συνηθίσει από παιδιά για το καλό να κοινωνούν, αλλά δεν υπάρχει Ορθόδοξη Εκκλησία, πηγαίνουν εκεί στη Παπική Εκκλησία, στην Προτεσταντική, οτιδήποτε, και παίρνουν την όστια, έτσι, διότι πιστεύουν ότι τηρούν το έθιμο, πιστεύουν ότι έτσι ωφελούνται, δυναμώνονται και άλλα πράγματα φοβερά τα οποία ακούμε στο μυστήριο της εξομολογήσεως, χωρίς να ξέρουν ότι δι' αυτού του τρόπου όχι μόνο δεν ωφελούνται, αλλά πολλαπλά αμαρτάνουν και πραγματικά θέτουν τον εαυτό τους εις τρομακτικό κίνδυνο. Αλλά, όπως αντιλαμβάνεστε, ένας είναι ο Κύριος, μία είναι η Εκκλησία, ένα είναι το βάπτισμα, μία είναι η Θεία Ευχαριστία. Δεν υπάρχει η δυνατότης, εφόσον κανείς αποκοπεί του σώματος της Εκκλησίας, να έχει ούτε ιεροσύνη, ούτε φυσικά τα μυστήρια να τελεί κανονικός και εγκύρος, διότι ο Κύριος όρισε τα μυστήρια να τελεσιουργούνται εν τη Εκκλησία υπό των κανονικός και χειροτονημένων ποιμένων, οι οποίοι έχοντες την αποστολική διαδοχή ανάγουν την ιεροσύνη τους στην αρχιεροσύνη του Χριστού. Επομένως, είναι μυριόλεκτος αλήθεια και πέραν πάσης αμφισβητήσεως ότι άπαξ και κάποιος
κληρικός ή λαϊκός. Αποκοπή του σώματος της Εκκλησίας. Πάυση να έχει κοινωνία με τον οικείον επίσκοπο ή εάν είναι επίσκοπος μετά τις οικίες Ιερά Συνόδου κλπ. Θέτει αυτόν δια της ακοινωνισίας αυτής εκτός της Εκκλησίας και είναι όπως το κλίμα εκείνο που είπε ο Κύριος στην παραβολή της Αμπέλου, το οποίο αποκόπτεται από τον κορμό και ξηραίνεται και εισπυρβάλλεται. Επομένως, πάβει να ενεργεί η ιεροσύνη σε αυτόν και κάθε τι, κάθε ιεροπραξία με την οποία κάνει, είναι άκυρος και ανυπόστατος. Επομένως, γι' αυτό είδατε και στην αρχή, ανέφερα τα μυστήρια εντός εισαγωγικών των ερωτικών, διότι μπορεί να καλούνται μυστήρια, αλλά δεν έχουν καμία αξία και δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα, διότι ακριβώς δεν υπάρχει στους ερετικούς η ιεροσύνη, εφόσον έχουν αποκοπεί από το σώμα της Εκκλησίας και επομένως και όλα όσα κάνουν είναι ανυπόστατα. Μπορεί ο λόγος αυτός να φαίνεται σκληρός, αλλά είναι αληθινός. Και αυτό μην νομίζετε ότι είναι δική μου παραξενιά και αυθαιρεσία, θα σας διαβάσω εν συνεχεία και τα κείμενα τα οποία, της Εκκλησίας, τα οποία ακριβώς τονίζουν αυτό. Αλλά θα ήθελα κάτι να πω πριν έρθουμε στα κείμενα, το οποίο είναι χαρακτηριστικό και πρέπει να μην μας διαφεύγει, διότι πολλές φορές λένε, μα καλά, δεν είναι εγωιστικό, δεν είναι έτσι κακό να το λέμε αυτό το πράγμα, δεν είναι φανατισμός το να λέμε ότι μόνο εμείς έχουμε την αλήθεια και οι άλλοι έχουν την πλάνη. Όχι, αδελφοί μου, ούτε φανατισμός είναι, ούτε ο εγωισμός είναι. Ο Χριστός είναι ένας. Η αλήθεια είναι μία. Η Εκκλησία είναι μία. Επομένως δεν είναι φανατισμός ή εγωισμός το να ομολογούμε την αλήθεια. Αντιθέτως, εάν λέμε τις άλλες ανοησίες περί της θεωρίας των κλάδων, ότι λίγη αλήθεια υπάρχει εδώ, λίγη αλήθεια υπάρχει εκεί και όλοι ρε παιδιά δεν πειράζει, όλοι κάτι έχουμε, όλοι εντάξει είμαστε, αυτό το πράγμα είναι μία εκκοσμίκευσης, είναι μία δαιμονική απάτη η οποία αποκοιμίζει τους αδελφούς μας οι οποίοι έχουν περιπέσει στην πλάνη και στην αίρεση, δεν τους βοηθεί να συνειδητοποιήσουν την κατάσταση, την αδιέξοδο στην οποία έχουν περιέλθει, να μετανοήσουν, να επιστρέψουν στην αλήθεια και να σωθούν. Επομένως, με αυτή την κοσμική στάση, με αυτή την κολακία την οποία κάνουμε σε αυτούς, επειδή πολλές φορές είναι ισχυροί οικονομικά ή πολιτικά ή άλλα πράγματα, όχι μόνο δεν τους ωφελούμε, αλλά τους βλάπτουμε και θα είμαστε υπόλογοι ενώπιον του Θεού. Ενώ εάν με αγάπη πολύ, πούμε την αλήθεια και με λαχτάρα προσευχόμεθα, όπως και ο Μέγας Βασίλειος στη λειτουργία, όπως ακούμε εκεί στις ευχές, για την επιστροφή των πεπλανημένων στην αλήθεια, στην πίστη, στην εσωμάτωσή τους και πάρει στην Εκκλησία, τότε πραγματικά τους αγαπούμε. Και ξέρετε και κάτι, αυτή τη στάση μας την εδίδαξε ο Κύριος μας. Θυμάστε εκεί στο έκτο Ευαγγέλιο, στο έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, όταν μιλούσε για τη Θεία Ευχαριστία και έλεγε, αν μη φάγετε τη σάρκα μου και πείτε το αίμα μου, ουκ έχετε ζωή είναι εαυτής. Τότε οι άνθρωποι αυτοί σκανδαλίστησαν, μα τι λέει αυτός εδώ πέρα, θα φάμε τη σάρκα του, θα πιούμε το αίμα του, τι είμαστε ανθρωποφάγοι. Και άρχισαν σιγά σιγά να διαραίουν, να φεύγουν από εκεί σκανδαλισμένοι, και σε κάποια στιγμή έμειναν μόνο οι Απόστολοι τριγύρω του και δεν τους είπε, όχι παιδάκια μου, ελάτε εδώ να σας εξηγήσω, δεν εννοούσα αυτό και λοιπά, για να τους συγκρατήσει, να έχει κάποιους οπαδούς, να μην μείνει μόνος του. Αλλά τι τους είπε, μη τι θέλετε και εμείς υπάγει, μήπως θέλετε να πηγαίνετε κι εσείς, ορίστε, ο δρόμος ανοιχτός και τα σκυλιά δεμένα, η αλήθεια είναι αυτή, ή δεχόμεθα την αλήθεια ή την απορρίπτουμε. Δεν παίζουμε με την αλήθεια. Έτσι και εδώ πέρα. Με αγάπη όμως. Με στοργή όμως. Με πόθο και λαχτάρα όμως. Να πούμε με πόνο ψυχής, να πούμε στους αδελφούς μας ότι αυτή είναι η αλήθεια. Με ταπείνωση. Με ταπείνωση. Διότι δεν σημαίνει ότι και εμείς οι οποίοι είμεθα μέλη της Εκκλησίας, οι οποίοι μετέχουμε της αληθείας αυτής, ότι έχουμε τη σωτηρία στο τσεπάκι μας. Όχι. Εάν δεν εκτιμήσουμε το θησαυρό αυτό τον οποίο έχουμε, εάν δεν ζήσουμε κατά το θέλημα του Θεού, εάν δεν μετάσχουμε θεοφιλώς στα μυστήρια της Εκκλησίας,
αλίμονό μας. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε αυτά τα πράγματα με απλότητα και ταπείνωση, και αυτό το πράγμα και μας θα βοηθήσει και θα μας καταστήσει, θα μας βοηθήσει να συμμετέχουμε συνειδητότερα σε αυτά τα οποία κάνουμε, διότι θα εκτιμήσουμε τον θησαυρό αυτό της πίστεως, τον οποίο έχουμε και τον οποίο πολλές φορές δεν εκτιμούμε ή πετούμε και ποδοπατούμε, αλλά έτσι θα μας βοηθήσει να αγαπήσουμε και να προσευχηθούμε για τους αδερφούς μας πεπλανημένους, ή να επιστρέψουν και να γίνουν και αυτοί μέτοχοι και κοινωνοί αυτής της ευλογημένης συμμετοχής στη ζωή της Εκκλησίας. Ήθελα έτσι δειγματοληπτικώς να αναφερθώ σε κάποιους κανόνες, ιερούς κανόνες της Εκκλησίας μας και σε κάποιον από τους ιερούς πατέρες της Εκκλησίας μας, να ακούσουμε την φωνή τους, για να μην νομίσετε κι εσείς ότι αυτά τα οποία λέγω είναι δικές μου παραξενιές ή δικές μου γνώμες, αλλά αυτά απηχούν ακριβώς το φρόνημα της Εκκλησίας, και εάν προς αυτά συμμορφούμεθα, σωζόμεθα. Θα σας διαβάσω καταρχήν τον 45ο κανόνα των Αγίων Αποστόλων, ο οποίος λέγεται εξής: «Επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διάκονος, αιρετικής συνευξάμενος μόνον αφοριζέστο, ή δε επέτρεψε να αυτής ως κληρικής ενεργήσε τι καθερίστο». Θα σας διαβάσω και την απόδοσή τους από το πιδάλιο για να το καταλάβετε καλύτερα. «Ο παρόν κανόν διορίζει ότι όποιος επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διάκονος ήθελε συμπροσευχηθεί μοναχά, αλλά όχι και να συλλειτουργήσει με αιρετικούς, ας αφορίζεται». Όποιος συμπροσευχηθεί με αιρετικούς, ας αφορίζεται. «Επειδή όποιος με τους αφορισμένους συμπροσεύχεται, όπως είναι η αιρετική, πρέπει να συναφορίζεται και αυτός. Ή δε και συγχώρησεν εις τους αιρετικούς αυτούς να ενεργήσουν κανένα λειτουργήμα ως σαν κληρικοί, ας καθαίρεται. Επειδή όποιος κληρικός συλλειτουργήσει με καθερημένους, όπως καθερημένοι είναι οι αιρετικοί, συγκαθαίρεται και αυτός, κατά τον 10ο κανόνα των Αγίων Αποστόλων. Πρέπει γα τους αιρετικούς να μισούμε και να αποστρεφόμεθα, αλλά όχι ποτέ και να συμπροσευχόμεθα με αυτούς ή να συγχωρούμε εις αυτούς να ενεργήσουν τι εκκλησιαστικό λειτουργήμα ή ως κληρικοί ή ως ιερείς». Πρέπει λοιπόν την αίρεση να μισούμε και να αποστρεφόμεθα, τους αιρετικούς να τους υπολογίζουμε έτσι όπως είναι, όπως είπαμε προηγουμένως, ως πεπλανημένους, ως εστερημένους της χάρητος ιεροσύνης κλπ. Και ποτέ να μην συμπροσευχόμεθα με αυτούς ή να συγχωρούμε να ενεργήσουν κάτι το οποίο είναι εκκλησιαστικό λειτουργήμα ως κληρικοί ή ως ιερείς. Διότι τότε, εάν αυτό το δεχτούμε και το επιτρέψουμε, τότε και εμείς οι οποίοι συμμετέχουμε με αυτούς ή αφοριζόμεθα ή καθερόμεθα. Αλλά ο 65ος Αποστολικός λέγει ότι όποιος εμβεί η συναγωγή είναι αιρετικών σε μια από τις εκκλησίες εκεί, συγκεντρώσεις τους, δια να προσευχηθεί κληρικός μενών ας καθαίρεται, ας καθαίρεται, λαϊκός δε ας αφορίζεται. Προσέξτε, ούτε να πάμε να συμπροσευχηθούμε, να προσευχηθούμε μέσα στις εκκλησίες αυτών δεν πρέπει, διότι οι μεν λαϊκοί θα, κληρικοί θα καθερούνται, οι δε λαϊκοί θα φορίζονται. Οι δε εν λαοδικία
κατά μέν των έκτων αυτής κανόνα δεν συγχωρεί να εμβαίνουν οι αιρετικοί στην Εκκλησία κατά τα δε των 32, δεν πρέπει λέγει να λαμβάνει τεινάς τα σπαρά των αιρετικών ευλογίες, οι οποίες είναι αλογίες και όχι ευλογίες, αλλά δεν πρέπει να συμπροσεύχεται τεινάς με αιρετικούς ή σχισματικούς κατά τον 33ο κανόνα της αυτής. Ο δε 34ος κανόνας της Συνόδου Λαοδικίας αναθεματίζει τους αφήνοντας τους μάρτυρες του Χριστού και πορευομένους εις τους ψευδομάρτυρες των αιρετικών. Ο δε 9ος κανόνας του Αγίου Τιμοθέου Αλεξανδρίας δεν συγχωρεί να στέκονται παρόντας αιρετικοί εν το καιρό της Θείας Λειτουργίας, έξω μόνο αν υπόσχονται να μετανοήσουν και να αφήσουν την αίρεση. Αλλά και ο 9ος κανόνας της Λαοδικίας Συνόδου αφορίζει τους χριστιανούς όπου πηγαίνουν στα κημητήρια ή μαρτύρια των αιρετικών για να προσευχηθούν ή χάρις ιατρίας των ασθενών αυτών. Αλλά ούτε πρέπει να σε ρωτάζει κανείς χριστιανούς με τους αιρετικούς, ούτε να δέχεται τα παραυτόπεμπόμενα δώρα της ερωτήσεων των κλπ. Κατά τον 37ο κανόνα της Λαοδικίας Συνόδου. Και ο 46ος κανόν των Αγίων Αποστόλων τονίζει σαφώς και κατηγορηματικός: επίσκοπων ή πρεσβύτερων, αιρετικών, δεξαμένους βάπτισμα ή θυσίαν, καθερίστε προστάσομεν, τις γάρ συμφώνησης Χριστό προσβελίαρ ή τις μερίς πιστό μετά απίστου. Και αποδίδεται από τους συντάκτες του Πυδαλίου: οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί πρέπει να αποστρέφονται τους αιρετικούς και τα στον αιρετικών τελετάς. Μάλλον δε αυτοί οι αιρετικοί δηλαδή πρέπει να ελέγχονται και να νουθετώνται από τους επισκόπους και πρεσβυτέρους, μήπως ήθελαν καταλάβουν και επιστρέψουν από την πλάνη του. Δια τούτο ο παρόν κανόν διορίζει ότι όποιος επίσκοπος ή πρεσβύτερος ήθελε αποδεχθεί ως ορθόν και αληθινόν το βάπτισμα των αιρετικών ή την παρ' αυτόν προσαγωμένη θυσίαν, τη ευχαριστία δηλαδή, ότι ούτως προστάζομαι να καθαιρεθεί. Επειδή ποιαν συμφωνίαν έχει ο Χριστός με τον διάβολο, ή ποιαν μερίδα έχει ο πιστός με τον άπιστον, διότι εκείνοι όπου δέχονται τα παρά των αιρετικών ή τα όμοια φρονήματα εκείνων έχουσι και αυτοί, ή το λιγότερο δεν έχουσι προθυμία να ελευθερώνουν αυτούς από την κακοδοξία, οι γάρ συνευδοκούντες εις τας εκείνων τελετάς, πώς δύναται να ελέγξουν αυτούς για να περαιτήσουν την κακόδοξον και πεπλανημένα των αίρεσιν. Βλέπετε λοιπόν από αυτά τα οποία σας διάβασα ότι είναι σαφές ότι αυτά τα οποία έλεγα προηγουμένως δεν είναι δικά μου επινοήματα, αλλά ακριβώς απηχούν την σταθερά διδασκαλία της Εκκλησίας μας ως αυτή διατυπούται υπό των Ιερών Κανόνων. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο μέγας αυτός Άγιος της Εκκλησίας μας, ο δογματικός αυτός θεολόγος, ο οποίος διετύπωσε, είναι ο πρώτος ο οποίος συστηματικά διετύπωσε την δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας, γράφει σχετικός ότι μεταξύ των αιρετικών δεν γίνεται μεταξύ καμία διάκριση, δηλαδή ότι άλλους τους δεχόμεθα και άλλους δεν τους δεχόμεθα, άλλων τα μυστήρια δεχόμεθα και άλλων δεν τα δεχόμεθα, ή να πάση δυνάμει φυλαξόμεθα μη λαμβάνει μετάληψην αιρετικών, μήτε διδώνε, μήτε δότερ γάρ τα Άγια της Κυσίν ο Κύριος φυσί, μήτε ρίπτετε τους μαργαρίτες ημών έμπροσθεν των χείρων, ή να μη μέτοχοι της κακοδοξίας και της αυτών γενόμεθα κατακρίσεως. Δηλαδή τονίζει σαφώς και κατηγορηματικώς εκφράζουν το φρόνημα της Εκκλησίας ότι ούτε οι χριστιανοί, οι Ορθόδοξοι, επιτρέπεται να μεταλαμβάνουν από τα εντός εισαγωγικών μυστήρια των αιρετικών, αλλά ούτε και οι Ορθόδοξοι ιερείς να παρέχουν τα μυστήρια, να παρέχουν τη Θεία Ευχαριστία στους αιρετικούς, έτσι, μήτε λαμβάνουν μετάλληψη αιρετικών, μήτε διδώνε. Και αυτό πρέπει να το βάλουμε, να το συνειδητοποιήσουμε καλά, να το βάλουμε καλά μέσα στην καρδιά μας, και αν κάποιοι από μας
από άγνοια μέχρι τώρα. Μπορεί να πηγαίνουμε στο εξωτερικό για τις δουλειές μας. Μπορεί να είναι εγκατεστημένα κάπου τα παιδιά μας ή οι αδελφοί μας ή δεν ξέρω και εγώ ποιος άλλος, ή να πηγαίνουμε για σπουδές στο εξωτερικό και ούτω καθεξής. Και επειδή είναι, δεν υπάρχει Ορθόδοξη Εκκλησία εκεί, είναι μακριά η Ορθόδοξη Εκκλησία ή κάτι τέτοιο, πάμε, λέω, τι εδώ, τι εκεί, πάνε και κοινωνούν. Είναι θανάσιμος αμαρτία, είναι βαρύτατο παράπτωμα αυτό, όπως ήδη αντιληφθήκατε από αυτά τα οποία λέγουν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας και τα οποία είναι η σταθερά και μοναδική διδασκαλία της Εκκλησίας. Επειδή ξέρω ότι υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι λένε διαφορετικά πράγματα, είναι δικές τους γνώμες, δικές τους απόψεις, δικές τους αιρέσεις, είναι πεπλανημένες θέσεις οι οποίες είναι εξόχως επικίνδυνες και για τους ιδίους και για αυτούς οι οποίοι τους ακούν και τους ακολουθούν. Αλλά όχι μόνο αυτό. Εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός τονίζει και άλλη μια πτυχή, κάτι το οποίο αφορά περισσότερο εμάς τους ιερείς. Μήτε διδώνε τα Άγια εις τους αιρετικούς. Ξέρετε, πολλοί αιρετικοί που βρίσκονται εδώ πέρα, έρχονται στις εκκλησίες και επειδή έχουν την ίδια πεπλανημένη αντίληψη και αυτή, και επειδή υπάρχει και μεταξύ των αιρετικών υπάρχουν κάποιες directives, όπως λένε, κάποιες οδηγίες που τους δίνουν τη δυνατότητα αυτή μιας ανέσεως στο σημείο αυτό, έρχονται να κοινωνήσουν. Ο ιερεύς, ο οποίος έχει συνείδηση της αποστολής του και γνωρίζει τα πράγματα και γνωρίζει ποια είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας, με αγάπη βεβαίως, όχι με τραχύτητα, με κακότητα και με τρόπο άξεστο να διώξει επιδεικτικά τον άνθρωπο, αλλά να μην τον κοινωνήσει και εν συνεχεία, μετά το τέλος της λειτουργίας, να του εξηγήσει γιατί δεν τον κοινωνεί και ποια είναι η προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο μυστήριο της ζωής. Διότι είναι ξεκάθαρο αυτό, και ας το πούμε άπαξ διαπαντός, ότι χωρίς κοινωνία πίστεως δεν υπάρχει κοινωνία και στο κοινό ποτήριο. Τα άλλα όλα είναι εκ του πονηρού, πράγματα επικίνδυνα, τα οποία δεν επιτρέπεται να κάνουμε ούτε εμείς οι ιερείς, ούτε οι λαϊκοί. Και όπως τονίζει ένας ορθόδοξος συγγραφεύς μετά από μια πλήρη μελέτη του θέματος αυτού, ως ανωτέρω κατεδείχθη, κατά την ορθόδοξον αντίληψη, μυστηριακή επικοινωνία και δι εν το μυστηρίο της Θείας Ευχαριστίας δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ούτε κατακρίβεν, αλουδέ κατοικονομίαν ή μη μόνον μετά πλήρη δογματικήν συμφωνία. Τα πάντα είναι ξεκάθαρα, σαφή και δεν υπάρχει κανένα περιθώριο παρεξηγήσεως. Επομένως, αγαπητοί μου αδελφοί, και πάλι ως ποιμήν με όλη μου την αγάπη, ακριβώς σας εξέθεσα αυτά τα πράγματα σήμερα, επειδή γνωρίζω αυτά τα οποία συμβαίνουν, για να μην περιπίπτουμε σε αυτές τις κακοδοξίες και θέτουμε σε κίνδυνο τη σωτηρία μας. Και εάν σε κάτι από αυτά περιπέσαμε, ας πέψουμε να μετανοήσουμε, να εξομολογηθούμε και να μην περιπέσουμε πλέον στα ίδια αυτά παραπτώματα. Άλλωστε, ήδη ο Χριστός ανέστη, αγαπητοί μου αδελφοί, και είναι μια λαμπρά ευκαιρία και για μας να ζήσουμε πλέον λουσμένοι εν το φωτί της Αναστάσεως και να κάνουμε μια νέα αρχή εις τη ζωή μας. Ιδού λοιπόν νυν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού νυν ημέρα σωτηρίας. Χριστός ανέστη, αδελφοί μου.